Του Κώστα Χατζή, τον οποίο τον λατρεύουμε, λατρεύουμε και τα τραγούδια του πάρα πολλά χρόνια, ο οποίος μας μιλάει για την οικογένειά του, αλλά και για πάρα πολλές δυσκολίες που αντιμετώπισε στη ζωή του. Πάμε να το δούμε. Αν σ' αρνηθώ, αγάπη μου. Καταρχάς, ήταν πάρα πολύ μεγάλη μου χαρά και τιμή που σας γνωρίζω και που σας έχω απέναντι μου σήμερα, γιατί ξέρω ότι για έναν περίεργο λόγο δεν μιλάτε πάρα πολύ συχνά. Γιατί συμβαίνει αυτό, κύριε Χατζή? Το να μιλήσει κανείς συχνά θα πρέπει να έχει και κάτι να πει. Αλλά έχω βγει αρκετές φορές και έχω πει αυτά που πιστεύω και δεν το βρίσκω ότι είναι και καλό κάθε τόσο να βγαίνει κανείς σαν Μαϊντανός στην τηλεόραση. Αλλά δεν μ' αρέσει. Δεν ξέρω γιατί να το κάνω. Εγώ τι είναι να πω, το λέω με το τραγούδι. Με το τραγούδι έχω μιλήσει σε όλες τις πτυχές. Όταν λέω σε όλες τις πτυχές της ζωής. Και αυτό το κάνω τώρα 55 χρόνια. Τώρα, ενώ στην ηλικία είμαι 51 στα 50, δεν ξέρω πως έχω 51-55 χρόνια σε αυτόν τον χώρο. Ένας άνθρωπος απλός, ούτε καλός, ούτε κακός. Ούτε καλός, ούτε καλός. Ένας άνθρωπος απλός. Ξέρω από πολλά χρόνια, γιατί αφού θα έπρεπε να αναφερθώ με αυτό το τραγούδι που κάνω, το κοινωνικό, να αναφερθώ σε ανθρώπινα δικαιώματα, θα πρέπει να ξέρω πότε ξεκίνησαν τα ανθρώπινα δικαιώματα, πότε σταμάτησαν, πότε ξανάρχισαν. Αναγνωρίζω και τη χώρα μου, γιατί γεννήθηκα κάτω από αυτόν τον θαυμάσιο ουρανό και μέσα σε αυτόν τον λαό που λέγονται Έλληνες. Έχω τεκμηριωμένα επιχειρήματα να πω πόσο ωραίος λαός είναι αυτός. Αλλά δεν είχε όμως ποτέ παιδεία. Αυτός ο λαός ήταν πάντοτε ωραίος. Αλλά ζούσε πάντοτε κάτω από όχι όμορφες συνθήκες. Υπήρξαν κάτι ωραία, γιατί ο ίδιος ο λαός το έκανε ωραίο. Ξέρουν να επικοινωνούν, τώρα έχει διαλυθεί η επικοινωνία των ανθρώπων. Κάποτε υπήρχε, μπορεί το πνευματικό μας επίπεδο να ήταν χαμηλό και οι γραμματικές μας γνώσεις χαμηλές. Αλλά υπήρχε όμως μια αγάπη, μια εκτίμηση. Ξέραμε να εκτιμήσουμε τη ζωή, τους συνανθρώπους μας. Ξέραμε να αγαπήσουμε, το βρίσκαμε ντροπή να χωρίσουμε ή να κάνουμε κάτι. Σήμερα όμως δεν είναι έτσι τα πράγματα. Λέω, αν γυρνούσατε το χρόνο πίσω, ναι, και ξαναζούσατε τη ζωή που έχετε ζήσει. Όχι, δεν θα ήθελα να ζήσω μια ζωή που έζησα και τόσο με κούρασε. Θα ήθελα να, αν γύριζε ο χρόνος πίσω, να ζούσα πιο ηθικά. Να είχα ηθικές αρχές από τότε, από την αρχή, που τις έμαθα πολύ μετά. Και εκείνο που έτσι μου άρεσε στη ζωή μου είναι όταν παντρεύτηκα, που έκανα οικογένεια και έκανα 6 παιδιά και νοιαζόμουν και νοιάζομαι. Δηλαδή ασχολήθηκα πάρα πολύ με τα παιδιά μου και ασχολούμαι, γιατί το τελευταίο, το έκτο, είναι τώρα κάπου 9 χρονών. Το πέμπτο είναι στο πανεπιστήμιο στην Γαλλία και τα άλλα μου τα παιδιά είναι παντρεμένα, είναι, δόξα τον Θεό, είναι καλά. Έχω την αίσθηση ότι έχετε ζήσει τη ζωή σας όπως ακριβώς όμως θέλατε. Ισχύει? Όπως θέλω, δηλαδή την οικογένεια μιλάμε, όχι όμως ότι αυτό ήταν το όνειρό μου. Σήμερα όμως είμαι ευχαριστημένος σε τι, ότι η γυναίκα μου με εμπιστεύεται, τα παιδιά μου με εμπιστεύονται, οι συνεργάτες μου, οι φίλοι μου, όλο το πάνω αυτό είναι. Έπειτα είναι ότι σέβομαι τον, και πρώτα εκείνον αγαπώ, τον δημιουργό μου. Σπουδαίοι άνθρωποι, η μοναξιά τους παλιούς, πηγαίνουν στο σινεμά για να μιλιάζουν εμπόδιοι. Αν μιλήσω για μένα, είναι κάποιες αλήθειες. Αν δεν τις πω, να είσαι σίγουροι ότι κάποια μέρα θα βγουν στην επιφάνεια. Το να λέμε κάτι που δεν είμαστε, δεν υπάρχει πιο χειρότερο. Γιατί το γεύτηκα αυτό. Κάποτε έκρυβα ότι είμαι τσιγκάνος. Ήταν αδύνατο όμως να κρυφτεί. Και το χρώμα μου και άνθρωποι που με γνωρίζανε, ότι ήρθα από τη Λιβαδιά, ότι οι γονείς μου ήταν οργανοπαίχτες, ο παππούς μου ένας από τους πολύ σπουδαίους οργανίστες και τσιγκάνος. Τώρα να έλεγα ότι δεν είμαστε,
ή να έλεγα να έκρυβα τη φυλή μου, που υπάρχουν πολλοί που κρύβουν ότι είναι τσιγκάνοι, αλλά δεν φταίνε αυτοί. Φταίει το σύστημα, όπως και σε μένα, πέρασα πάρα πολύ δύσκολα σαν τσιγκάνος. Σπουδαίοι άνθρωποι, αλλά η μοναξιά τους σπατώνει. Γράφουν, μιλούν στα κινητά για να μην νιώθουν.